αφού τελειώσαμε και αφού παρακαλέσαμε τον Θεό μας, να μας φυλάτει από τους κακούς ανθρώπους, να μας φυλάτει από τους μάγους, και μην ξεχνάτε ότι ολόκληρος η Ελλάδα μας, όπου κι αν βρίσκεται, αν είναι στη Γερμανία, αν είναι στην Αυστραλία, αν είναι στην Αμερική, αν είναι στην Ευρώπη, αν είναι στην Ασία, οι Έλληνες δυστυχώς που έχουμε όλη την αλήθεια, πέσαμε σε ένα φοβερό κακό το οποίο ονομάζεται φθόνος. Αυτός ο φθόνος οδηγεί σε εκδίκηση. Και για να εκδικηθεί ο ένας τον άλλο, καταλήγουν στους μάγους για να κάνουν μαγείες εναντίον εκείνου τον οποίο φθονούν. Και έχουμε αυτήν τη μεγάλη ασθένεια, η οποία εάν δεν μας φυλάξει ο Θεός θα καταστραφούμε όλοι. Και το πιο φοβερό από όλα είναι ότι όταν αισθάνεται κανείς κάτι, αντί να τρέξει στον Χριστό, τρέχει εις τους μάγους για να τον ελευθερώσει. Και το κακό γίνεται χειρότερο. Ευρίσκεται κανείς στην άκρη του κρυμνού και όταν πάει στους μάγους, πέφτει εις την άβυσσον του ολέθρου και της καταστροφής. Και δεν είναι ολίγοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στον Άγιο Γεώργιο και μου λέγουν, έχω μάγια. Ερωτώ, ποιος σου το είπε? Επήγα, λέγει, σε μία γυναίκα και μου το είπε. Επήγες στο διάβολο, παιδί μου, να διώξεις το διάβολο. Φεύγει. Όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει ένας κλέφτης και πάει ακόμη ένας μέσα, θα διώξει ένας τον άλλο. Θα κλέψουν και οι δυο και θα φύγουν. Έχεις το διάβολο και πας στο διάβολο για να κουβαλήσεις και άλλους πάνω σου για να μην έβρεις λυτρωμό ποτέ σου. Και δεν είναι τούτο μικρό το κακό, διότι ο Θεός μας επάνω στο Σταυρό λέγει, με αρνήθηκε και τούτο το παιδί μου, λέει. Όλοι τον αρνηθήκαμε και αν έχει μερικούς οι οποίοι είναι κοντά του, φεύγουν και πάνε στους μάγους και έτσι αρνούνται τον Θεό. Μεγαλύτερη ιδέα μαρτία από την άρνηση του Θεού μας δεν υπάρχει. Μπορεί να κάνουμε όλες τις αμαρτίες στούτο τον κόσμο, αλλά όταν θα μας καλέσει ο Θεός μας να του πούμε, Κύριε μου, μου έδωκε την πίστη σου, την εφύλαξα, δεν σε αρνήθηκα και σε παρακαλώ συγχώρεσέ. Όταν αρνηθείς τον Θεό, πού πας? Έχεις την δύναμη έπειτα να του πεις, Θεέ μου, βοήθαμε. Να σου πει, βρε παλιόπαιδο, προηγουμένως έτρεχες στους εχθρούς μου και τώρα έρχεσαι σε μένα. Και πάλι μας αγαπά ο Θεός. Πάλι μας πλαχνίζει. Πάλι μας ελεεί. Πάλι μας βοηθά. Φτάνει να νιώσουμε τι κάνουμε. Εάν δεν το νιώσουμε, φεύγουμε από κοντά του και ζητούμε βοήθεια από τον εχθρό του Θεού. Οι δε πατέρες της Εκκλησίας τι λέγουν? Εάν αρνηθείς τον Χριστό, λέει, και πάσεις τους μάγους για να έβρεις λυτρωμό, 20 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις. Θα κάνεις 400 μετάνοιες την ημέρα. Θα τρως μία φορά η ώρα 3 μετά το μεσημέρι παξιμάδι και νερό μόνο για να ζήσεις, για να σε συγχωρέσει ο Θεός. Μπορείτε να σκεφτείτε τι κάνουμε όταν τρέχουμε αβέρτα και δεν γνωρίζουμε τι ποιούμε εμείς. Δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε εμείς οι αμαρτωλοί. Άλλοι πατέρες, λιγότερον αυστηρότεροι, 12 χρόνια να κοινωνήσεις με την ίδια ακριβώς
στάση. Εάν, παιδιά μου, εάν αδερφοί μου, εάν παιδάκια μου, εφήρμοζα τους κανόνες των πατέρων της Εκκλησίας και ετηρούσα αυτά τα οποία είπα και είπαν, δεν θα κοινωνούσε κανείς. Διότι ελαχιστότατοι είναι εκείνοι που έρχονται στον Άγιο Γεώργιο που δεν επήγαν στους μάγους. Πολύ ολίγοι. Οι άλλοι όλοι κατέφυγαν στους μάγους για να βρουν λύτρωση. Αν είναι δυνατόν. Να έχεις έναν εχθρό, να πέφτεις στα χέρια του και να του πεις λύτρωσέ με την ώρα της μάχης. Θα σε σκοτώσει πρώτα. Φεύγουμε από αυτό για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε να λυτρωθούμε από τον διάβολο. Διότι το ότι έχουμε εχθρόν αόρατον το ξέρουμε. Πώς θα λυτρωθούμε από τον διάβολο? Εάν ζούμε κοσμική ζωή, μη περιμένετε να γίνετε καλά. Ό,τι και αν έχετε. Κοσμική ζωή ποια είναι? Με μία φράση, με μία λέξη, κοσμική ζωή σημαίνει θεοκατάρατος μόδα. Αχ αυτή η μόδα, αχ αυτή η μόδα. Πόσους έχει παρασύρει στην άβυσσον της κολάσεως. Αχ αυτή η μόδα. Πέστε μου σας παρακαλώ. Άφησε μια γυναίκα που δεν την εμόδινε με το παντελόνι. Να δείτε γριές να σέρνονται με τα παντελόνια μες στους δρόμους και να γελά ο διάβολος. Να δείτε τα μωρά μόλις τα γεννήσουν οι μητέρες με τα παντελόνια. Να δείτε μόλις μεγαλώσουν λίγο πάνω με τα παντελόνια. Και τώρα τις εξεγύμνωσε κιόλας. Τε ξεγύμνωσε όλες τις κόρες του κόσμου, σ' όλη την Ιφίλιο, από τη μία άκρη έως την άλλη. Και βλέπεις τώρα το παιδάκι, το αγνό, το καθαρό, που μόλις βγήκε από το αυγό, να ξεντύνεται, να δείχνει το σώμα του, να περπατεί στους δρόμους, να μην εντρέπεται. Εδώ είναι το φοβερότερο πάντων, ότι δεν εντρέπεται. Δεν κοκκινίζει. Δεν κοκκινίζει. Ξέρετε το δείγμα της γυναικός, το πρώτο το οποίο υπάρχει σε αυτήν ποιο είναι? Το κοκκίνισμα του προσώπου. Μιλάτε σας παρακαλώ σε οποιαδήποτε γυναίκα σήμερα και αν δείτε ίχνος να κοκκινίζει στο πρόσωπό της, να μου το πείτε. Αυτό το κοκκίνισμα ξέρετε τι ονομάζεται? Ντροπή. Δεν αισθάνονται ντροπή? Έφυγε η ντροπή. Εξαφανίστηκε η ντροπή. Και εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, τι λένε? Όταν δεις την γυναίκα, λέει, και δεν κοκκινίζει και δεν ντρέπεται, εξαφανίστη το παν. Έχει εξαφανιστεί όλος ο κόσμος, λέει. Και τούτο είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη σκέψη. Και το περισσότερο πάντων, το οποίο πρέπει να προσέξουμε, είναι ότι αυτή η κατρακύλα της κοινωνίας φτάνει σε ένα άλλο άκρο το οποίο ονομάζεται ανήθικο ζωή. Έρχονται να εξομολογηθούν παιδιά τα οποία τέλος πάντων αισθάνονται την αγάπη του Θεού και το φόβο του Θεού. Λέγω, παιδί μου, πόσο χρόνο είσαι? Μου λέγει 40.
Είσαι παντρεμένος? Όχι. Γιατί δεν παντρεύτηκες? Λέει, παππούλη, μπορεί να μου πεις ποια γυναίκα να βρω να παντρευτώ? Ποια είναι εκείνη η γυναίκα που θα την πάρω κοντά μου και να είμαι σίγουρος ότι όταν φύγω από το σπίτι δεν θα μου φέρει άλλο? Βλέπετε, το κατρακύλισμα το μεγάλο είναι ότι ο διάβολος έπεισε τη γυναίκα σήμερα, την έχει πείσει, διότι είναι δόλιος. Βάζει πλεχτάνες, βάζει δίχτυα. Έπεισε τη γυναίκα ότι εάν δεν δώσει την τιμή της που είναι ατίμητη, δεν θα παντρευτεί. Δίδουν την τιμή της, την τιμή των, οι κόρες, εις τους κακούργους της κοινωνίας, και αφού πάρουν την τιμή της, της βάζουν και μια μουντζούρα και πάει. Φύγε τη λέει, δεν κάνεις για μένα. Έως ότου να βρει άλλο θύμα και άλλο θύμα και άλλο θύμα και στο τέλος να έρθει να θέλει να παντρευτεί ο ίδιος μια αγνή κοπέλα. Ποιος είναι, τι ζητάς βρε άνθρωπε του Θεού? Εσύ, ο οποίος εγύρισες όλες τις γυναίκες του κόσμου, ζητάς να έβρεις γυναίκα καθαρή? Τι λέει ο Θεός? Είσαι πονηρός, του λέει, και εγώ που διευθύνω τα πάντα, λέει, θα σου δώσω μια πονηρά γυναίκα για να σε ψήσει, να σε σουβλήσει. Ανδρή πονηρό, γυνή πονηρά δοθήσετε. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος φεύγει για να πάει να έβρει μόνος του η γυναίκα να ζήσει, να κάνει οικογένεια. Και τι οικογένειες? Έχουμε κάτι οικογένειες σήμερα? Κάτι οικογένειες σήμερα που δεν μυρίζουν καθόλου Χριστόν. Καθόλου Χριστόν. Ευτυχώς υπάρχουν και εκείνες οι οικογένειες οι οποίες ανατρέφουν τα τέκνα των παιδεία και νουθεσία κυρίου. Πλην όμως έχουμε και το άλλο το φοβερό, ότι παραλαμβάνει η κοινωνία αυτά τα παιδάκια τα οποία μέχρι 12 χρονών τα κρατούν στην αγκάλι τους οι γονείς, προσεύχονται, κοινωνούν, εκκλησιάζονται και όταν φτάσουν τα 12 χρόνια τους τα αρπάζει η παλιοκοινωνία και τους τα κάνει ερείπιον. Και στρέφονται, έρχονται στο σπίτι και σηκώνονται εναντίον των γονέων, τον υψώνουν την κεφαλή του, το ανάστημά του. Εσύ μην μιλάς. Εσύ μην λες τίποτε. Σε τις παλαιά σχολείς. Τώρα ο κόσμος άλλαξε. Άλλαξε η κοινωνία. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Εσύ πού κοιμάσαι? Αυτά ακούμε και αυτά τα γράφει η Αγία Γραφή. Διαβάστε σας παρακαλώ την προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, από το 15ο στίχο και μετά, και θα δείτε τι γράφει εκεί, ότι θα έρθει καιρός, λέγει, που τα παιδιά δεν θα ακούν τους γονείς. Γονεύσιν απειθείς. Στους γονείς θα σηκώνουν το ανάστημά τους, θα γίνουν αντάρτες, λέγει, εναντίον των γονέων του. Ποια μάνα και ποιος πατέρας δεν έρχονται εδώ να κλάψουν στον Άγιο Γεώργιο για τα παιδιά τους? Για ποιο σκοπό? Διότι δεν μ' ακούν, λέει η παππούλη. Δεν μ' ακούν. Δεν μ' ακούν. Παρακοή. Εγκατέλειψε ο Θεός, λέγει, τον άνθρωπο. Πάει, τελείωσε. Ό,τι είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, όλα εκπληρώνονται. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ, παιδάκια μου, να έχετε πάντοτε κατά νου ένα πράγμα. Ο Θεός είπε τούτα τα λόγια. Όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, λέγει, εχθρός δικός μου γίνεται. Δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία θα αγαπήσεις αυτό τον κόσμο, όχι τον κόσμο, όχι τους συνανθρώπους μας, τη μόδα, την αμαρτία, αυτό που παίρνει τον άνθρωπο από την αγκάλι του Θεού και τον βάζει στην κόλαση. Και προσέχετε, μη γίνεστε όπως είναι οι άλλοι, λέγει ο Θεός. Μη γίνεστε όπως είναι οι άλλοι. Οι άλλοι έχουν ένα σχήμα, το είπαμε. Εσείς, λέγει, μη συσχηματίζεστε, λέγει, το αιώνι τούτο.
μη γίνεστε όπως είναι εκείνη, λέει. Δύο, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσετε. Φύγετε, λέγει, όπως πηγαίνουν αυτοί στην κατηφόρα, φύγετε εσείς, ξεχωρίστε και να έρθετε στην αγκάλη τη δική μου για να σας λέγω ότι είστε παιδιά μου και εσείς να έχετε το θάρρος να λέτε ότι είμαι ο πατέρας. Παιδάκια μου, πολλές φορές το είπα, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω πάντοτε, όσοι δεν το ακούσατε. Πολλά ψάρια έχουμε, έτσι. Πάρα πολλά, πάρα πολλά είδη ψαριών, τα οποία χρησιμοποιούμε. Έχει ένα ψάρι γλυκί όμως, πολύ γλυκί ψάρι, το οποίο ονομάζεται πέστροφα. Γιατί ονομάζεται πέστροφα? Δεν το ξέρετε, όσοι το ξέρετε θα το ακούσετε πάλι, αλλά εσείς που δεν το ξέρετε, να το εφαρμόσετε στη ζωή σας. Πέστροφα σημαίνει ότι δεν ζει στη θάλασσα, ζει στους ποταμούς. Και μέσα σε εκείνους τους ποταμούς το ρεύμα που πηγαίνει, φεύγει με δύναμη. Βλέπεις αυτό το ψάρι να πηγαίνει αντίθετα. Να σπάζει τη δύναμη του νερού και να πηγαίνει όλο αντίστροφα. Γι' αυτό ονομάζεται και επέστροφα, γιατί επιστρέφει, δεν πάει με το ρεύμα. Δεν πάει με το ρεύμα, επιστρέφει. Πάει αντίθετα με το ρεύμα. Προσέξετε, όσοι παρεσύρθετε και πηγαίνετε με το ρεύμα τούτου του κόσμου, δεν είστε παιδιά του Θεού. Το είπε ο ίδιος, δεν το λέγω εγώ. Εγώ μεταφέρω τα λόγια του. Με αξίωσε να λέγω τα δικά του λόγια. Όποιος λέγει δεν πηγαίνει αντίθετα με το ρεύμα του κόσμου, δεν είναι δικό μου παιδί. Προτιμούμε λοιπόν να γίνουμε παιδιά του κόσμου και όχι παιδιά του Θεού. Θέλουμε τέτοιο πράγμα, αντί μόνο μας. Παιδάκια μου, μην ντύνεστε όπως ντύνονται όλες οι γυναίκες. Αφορά τώρα τον ντύσιμο το δικό σας. Μιλούμε και για τους άντρες, μην αφήνουν τα μαλλιά και να βάζουν σκουλαρίκια και να είναι απέσιοι στους δρόμους, να είναι Ιουδαίοι καταζητούμενοι. Τους βλέπεις εκεί και συχαίνεσαι που τον βλέπεις και παρουσιάζεται ως ο καλλιτέχνης, λέει, ο καλλιτέχνης, ο μεγάλος καλλιτέχνης, λέει. Η άλλη ανόητη έκοψε τα μαλλιά της, λέει, και τα άφησε τα μισά στο κεφάλι της. Για να δείξει, λέγει, ότι εγώ είμαι. Βλέπετε ο διάβολος τι κάνει? Τον είδατε? Τον γνωρίσατε? Προσέχετε να είστε παιδιά του Θεού, διότι δεν θα μείνουμε εδώ. Θα πάμε στο θρόνο του Θεού. Θα σας πει ο Θεός, δεν έστειλα το παιδί μου και σας τα έλεγε? Εσείς γιατί δεν τα τηρήσατε? Διότι τούτο γίνεται μέσα στις εκκλησίες, ακούονται κηρύγματα, δόξα σε ο Θεός. Ακούονται ακόμη τα κηρύγματα. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα ακούονται κηρύγματα. Το είπε πάλι ο Θεός, θα σας δώσω μια πείνα, λέγει, που θα πεθάνετε. Πείνα. Και δεν εννοεί ούτε το φαγητό, ούτε τα σουβλάκια, ούτε τα φαγητά τούτου του κόσμου. Ερμηνεύει αμέσως ο Θεός και λέγει, θα σας δώσω πείνα, λέγει, του μη ακούσε λόγων Θεού. Αλίμονο, λέγει, τότε είναι η πείνα η μεγάλη, που θα ζητήσει να ακούσεις ένα λόγο Θεού και να μην ακούς πουθενά. Και όπου πηγαίνεις θα σου λέγουν, καλά κάνεις. Θα του λες τη μεγαλύτερη αμαρτία και θα σου λέει, την κάνουν όλοι, τι είναι, δεν είναι τίποτα. Θα έρθει τέτοιος καιρός που θα ακούτε αυτά τα ίδια τα λόγια που σας είπα. Όπως σας έλεγα και πριν 30 χρόνια ολόκληρα, θα έρθει η ώρα που θα μας φραγίσει ο Αντίχριστος. Δεν ακούγατε? Και όμως ήρθε. Τώρα ξέρετε ότι πολύ κοντά είναι και το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Ένα μικρό τσίπ το οποίο θα
βάλεις το χέρι το δεξί και τελείωσε. Παράδεισος δεν υπάρχει. Έκλεισε ο παράδεισος. Όταν βάλει αυτό το μικροτσίπ στο χέρι, τελείωσαν τα πάντα. Πηγαίνετε στο καζίνο της Κορίνθου να δείτε. Όσοι μπήκανε μέσα, όλοι σφραγισμένοι από τον Αντίχριστο. Όλοι αυτοκτονούν εκεί μέσα. Δεν λένε τίποτα οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι το έχουν. Σφράγισαν όσους χιλιάδες έχουν πάει εκεί, τους έχουν σφραγίσει όλους. Και έπεσαν αμέσως στα δίχτυα του διαβόλου, έπεσαν στην αυτοκτονία, πεθαίνουν μέσα αυτοκτονούντες, τους στάβουν και ούτε ράτα ούτε ζημιά. Παιδάκια μου, δεν έχω άλλο τίποτα να σας πω. Όσα σας είπα για σήμερα φτάνουν. Και όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν έπιασε, τι να του κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Τα λόγια τούτα τα είπε ο ίδιος ο Θεός. Ο έχων ότα ακούει λέγει, ακουέ το. Εγώ σας το απλούστευσα, σας το έκανα λιανό και σας λέγω, όποιος έπιασε, έπιασε. Το λοιπόν, να πάτε στο καλό.